έχει έρθει κοντά μας. Πολύ τυχαία έχει φτάσει κοντά μας αυτή η ιστορία. Κάποιος δικός μας άνθρωπος ήταν πολύ πρόσφατα στα Ocean Basket συγκεκριμένα, και αναφέρομαι στα Ocean Basket γιατί μας δίνουν και τόσα πολλά δώρα οι άνθρωποι μέσα από την εκπομπή και στην εκπομπή. Και ήταν μια κυρία εκεί, η οποία προσπαθούσε να πουλήσει αυτό το παραμυθάκι με μόνο ένα σκοπό. Θα σας πω ευθύς αμέσως το σκοπό. Θα διαβάσω όμως πρώτα αυτό που αναγράφεται σε αυτήν την υπέροχη ζωγραφιά. Πρόκειται για μια μανούλα η οποία δίνει τη δική της μάχη για το κοριτσάκι της. Και λέει εδώ, η Μαρία είναι ένα έξυπνο κορίτσι που γεννήθηκε προώρα την 29η εβδομάδα χωρίς σοβαρά προβλήματα υγείας, εκτός αναπνευστικά. Για διάφορους λόγους, 5 ημέρες μετά την γέννησή της, έπαθε μεγάλη εγκεφαλική αιμορραγία. Λόγω της εγκεφαλικής αιμορραγίας, η Μαρία έχει κινητικά προβλήματα. Για να έχει τη δυνατότητα να περπατήσει, χρειάζεται να κάνει επίγον 2 εγχειρήσεις στην Αμερική, στο St. Louis Children's Hospital, και το συνολικό ποσό που χρειάζεται για τη Μαρία είναι 90.000 ευρώ. Με κάθε αγορά αυτού του βιβλίου, που είναι 10 ευρώ, δίνεται την ευκαιρία στη Μαρία για μια καινούργια ζωή. Σύντομα, με τη βοήθειά σας, το όνειρο της Μαρίας θα πραγματοποιηθεί. Έτυχε λοιπόν να είναι ο αδερφός μου εκείνη την ημέρα και με πήρε έτσι το βράδυ να μου πει για αυτήν την περίπτωση. Δεν μας πήρε καν από μόνη της η γυναίκα, που και από μόνη της να μας έπαιρνε, καλά θα έκανε και θα μας έπαιρνε. Και πίσω-πίσω, εδώ, σε αυτόν τον υπέροχο παραμυθάκι, που 10 ευρώ μπορούμε να δώσουμε και να το αγοράσουμε για να βοηθήσουμε και να στηρίξουμε αυτή την προσπάθεια που κάνει αυτή η μητέρα για το παιδί της. Το παραμύθι αυτό είναι εμπνευσμένο από μια αληθινή ιστορία ενός κοριτσιού που γεννήθηκε στις 28 με 29 εβδομάδες και 6 μέρες χωρίς κάποιο σοβαρό πρόβλημα υγείας. Όμως για διάφορους λόγους, τις 5 μέρες μετά τη γέννα, παρουσίασε εγκεφαλική αιμορραγία, αυτό που έλεγα προηγουμένως, με τελική διάγνωση εγκεφαλική παράλυση και κινητικά προβλήματα. Είναι 5 χρονών σήμερα, είναι ένα έξυπνο κορίτσι που αγαπά τα παραμύθια. Ένα βράδυ λοιπόν, όταν η μαμά της διάβαζε ένα παραμύθι, η Μαρία τη ρώτησε αν υπάρχει κάποιο παραμύθι με πριγκίπισσα που κάνει φυσικοθεραπείες και περπατά με τη βοήθεια της περπατούσας. Η μαμά της τότε άρχισε να ψάχνει παντού για έναν τέτοιο παραμύθι, χωρίς ωστόσο να καταφέρει να βρει κάτι τέτοιο. Έτσι σκέφτηκε να γράψει αυτή έναν παραμύθι για χάρη της κόρης της, αλλά και για χάρη όσων παιδιών αντιμετωπίζουν γενετικά προβλήματα, με σκοπό να τα κάνει να νιώσουν πιο όμορφα. Αυτό λοιπόν είναι το παραμύθι, η γενναία ζωή της πριγκίπισσας Μαρίας. Είναι ένα πάρα πολύ όμορφο παραμύθι, το οποίο μπορούμε να πάρουμε και εμείς για τα δικά μας τα παιδιά, και φυσικά να ενισχύσουμε όλη αυτή την προσπάθεια που γίνεται, και είναι πάρα πολύ ωραίο έτσι με τις εικόνες μέσα. Μ' αρέσει η αυθεντικότητα πάρα πολύ της ζωγραφιάς, έτσι τόσο... Είναι πάρα πολύ όμορφο, πραγματικά. Και το κοριτσάκι που βλέπουμε στη φωτογραφία εκεί είναι η Μαρία. Ναι. Και όντως είναι πανέξυπνο κοριτσάκι, είναι επειδή έτυχε και γνώρισα την οικογένεια, είναι πανέξυπνη, ξέρει ακριβώς τι έχει, ξέρει ακριβώς τι χρειάζεται, ξέρει ότι πρέπει να πάει στο εξωτερικό για να κάνει την εγχείρηση, και ο λόγος που έγινε αυτό το παραμύθι ότι είναι για να μαζευτούν χρήματα, και είμαι σίγουρη ότι θα τα καταφέρει, όπως τα κατάφερε να φτάσει στο σημείο που είναι αυτή τη στιγμή. Με το πείσμα της κατάφερε να φτάσει σε αυτό το σημείο.